Γεια σα, καλώ ήρθατε στα Crypto νέα σήμερα 12 Δευτέρα 2023 και τα κορυφαία νέα για Crypto είναι τα εξή. Και εμεί θα πάμε στι απάτε μα και θα πάμε σε μια απάτη στο καρντάνο Συγκεκριμένα, Scammer έχουν βγάλει και καλά Airdrop με το νόμισμα του Singularity Net. Το AI Project πάνω στο καρντάνο ουσιαστικά. Και αυτή εδώ πέρα είναι η ανάρτηση που έχουν κάνει και θα παρατηρήσετε ότι έχουν κάνει ευτυχώ ένα λάθο. Έχουν ονομάσει το διακριτικό του Singularity Net Aji. Το είναι λάθο και αυτό είναι η παλιά ονομασία που έχει το διακριτικό. Η τωρινή ονομασία, όπω ξέρετε, είναι Ajix με ένα x στο τέλο. Οπότε μπορείτε να παρατηρήσετε γι' αυτό το λάθο και φυσικά αποφύγετε αυτή την απάτη. Εμεί θα πάμε στα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε στον Nexo που την 1η Απριλίου θα σταματήσει τα προϊόντα Earn που έχει στην Αμερική. Και αυτό είναι το δεύτερο ανταλλακτήριο που κλείνει αυτέ τι υπηρεσίε μετά το Kraken. Και να πω στο σημείο ότι πριν από εβδομάδε, τον Nexo είχε χάσει και μία δίκη από τη ΣΕΚ και έπρεπε να πληρώσει 45 εκατομμύρια δολάρια. δια περίπτωση ακριβώ με το Kraken. Και εμεί πάμε και στα νομίσματά μα και θα πάμε σε 323.500 Ethereum που μεταφέρονται μέσα στην Coinbase. Μιλάμε για μισό δις περίπου σε Ethereum που έχει μπει μέσα στην Coinbase και όπως καταλαβαίνετε τώρα τα τελευταία πολλά νομίσματα βλέπω να μπαίνουν μέσα σε ανταλλακτήρια και όπως έχω πει πάνω πολλές φορές δεν μπαίνουν για να τα φυλάξουν, μπαίνουν για να τα πουλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς θα προχωρήσουμε και στη Binance και συγκεκριμένα η Jump Crypto που είναι μια εταιρεία που κτίζει Web3 υποδομές έχει αποκαλύψει μια ευπάθεια στην αλυσίδα της Binance. Ευτυχώς αυτή η ευπάθεια αποκαλύφθηκε προτού χρησιμοποιηθεί από κάποιον εγκληματία και αυτή η ευπάθεια συγκεκριμένα επέτρεπε στην αλυσίδα της Binance να δημιουργεί απεριόριστα κουπόνια ή νομίσματα και όπω έχετε καταλάβει, αν συνέβαινε αυτό θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πτώση στην τιμή του BNB. Αλλά ευτυχώ, όπω είπα, αυτή η ευπάθεια αποκαλύφθηκε πρωτού χρησιμοποιηθεί και έχει ήδη επιδιορθωθεί. Να πούμε στον σημείο ότι αυτό το μαθαίνουμε μέρε αφού αποκαλύφθηκε η ευπάθεια, καθώ φαίνεται να μην ήθελαν να την αποκαλύψουν για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμο. Εμεί θα πάμε και στο SushiSwap, το οποίο αποκτά την πλατφόρμα Vortex Trading Platform, η οποία βασίζεται πάνω στον κόσμο. Ουσιαστικά το SushiSwap μα είχε πει ότι ήθελε να φτιάξει μια αγορά παραγώγων. Αλλά αντί να τη φτιάξει, είπε να εξαγοράσει μια πλατφόρμα που το κάνει ήδη και καλά έκανε. Και το καλύτερο είναι ότι αυτή η πλατφόρμα, επειδή βρίσκεται πάνω στο κόσμο, το SushiSwap Swap μπορεί πλέον να έχει και πρόσβαση και στο οικοσύστημα του κόσμου. Και αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα για το ίδιο το SushiSwap. Swap. Και εμεί θα περάσουμε και στο τελευταίο νέο τη ημέρα μα με το Μουσείο Μοντέρνα Τέχνη στη Γαλλία, ονόματι Senda Pompandum. Αν το λέω λάθο, δεν με νοιάζει. Το οποίο θα εκθέτει τη συλλογή NFT CryptoPunk στο μουσείο του. Πάρα πολύ ταιριαστό ένα μουσείο Μοντέρνα Τέχνη να crypto CryptoPunks και γενικά NFT. Εμείς θα πάμε και στην κρυπτογορά που είναι απλούστατα σταθερή για άλλη μια μέρα με τον 34 EMA να φαίνεται να μας κρατάει πάρα πολύ καλά και σταθερά και έχουμε πει ουσιαστικά για άλλη μια φορά στο εδώ πέρα το καναλάκι. Και αυτά ήταν τα το κορυφαία νέα για κρυπτο. Ημέρα 12 12 του 2023 να σας ενημερώσω το προηγούμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να είναι συμβουλή. Μόνο πεντική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι, αυτό και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλο του να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα